Δευλογείτε. Ο κύριο. Συνεχίζουμε την κουβέντα μα στην ακολουθία του Στεφανώματο και είμαστε στο σημείο που θα ακούσουμε το υπέρ του παρασχεθήνε αυτή σοφροσύνη και καρπών κοιλία προ το συμφέρον του κυρίου Δεϊθόμεν. Εδώ ανοίγει ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο περί σοφροσύνη, αλλά ω εισαγωγή έχουν την εξή ερώτηση. Σα έχω ακούσει να λέτε ότι για να παντρευτεί σωστά πρέπει να καταλάβει καλά πρώτα τον γάμο. Τι πρέπει να κάνει δηλαδή το ζευγάρι. Να καταλάβουν και να θέσουν τα πράγματα στη σωστή βάση και να καταλάβουν ότι ο σκοπός του γάμου είναι η αιώνια, η αιώνια βασιλεία του Θεού. Και μέσα από αυτήν την προοπτική της αιώνιας βασιλείας του Θεού να αξιοποιούν και να αξιολογούν όλα τα φαινόμενα τα οποία υπάρχουν στην πορεία τη ζωής τους διότι αν δεν υπάρχει αυτή η προπτική της Βασιλείας του Θεού, τότε ο άνθρωπος θα κουραστεί, θα απογοητευτεί, θα ταλαιπωρηθεί και δεν θα βρίσκει διέξοδο. Ενώ όταν έχουμε την προπτική της Βασιλείας του Θεού μπροστά μας, τότε και τα δύσκολα πράγματα που είναι πολύ πιθανό να συναντήσουμε στη ζωή μας και μάλλον είναι αναπόφευκτα αυτά να συμβούν, τότε λαμβάνουν ένα άλλο νόημα και αξιοποιούνται καλύτερα και αντί να γίνονται αιτίες κατάσληψης και να βυθιζόμαστε στην αποθάριση και στην απελπισία, γίνονται αιτίες πνευματικής ανανέωσης και πνευματικού αγώνος. Βοηθάνε δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα. Άρα μας λέτε για άλλη μια φορά ότι όλα πρέπει να αρχίσουν έχοντας το νου μας την πνευματική διάσταση αυτού που πάμε να κάνουμε. Μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι και στο μοναχισμό και στο γάμο χρειάζεται μια συνεχής ενατένιση στη Βασιλεία του Θεού. Αν χάσει αυτή την προπτική, τότε υπάρχει κίνδυνο να καταστραφούν όλα τα υπόλοιπα. Μα χάνει αυτή την ενατένιση ένα μοναχό γέροντα. Ε, μπορεί να την χάσει. Άνθρωπο είναι και ο μοναχό. Μπορεί να ξεγελαστεί μέσα στην καθημερινότητα. Με την αμέλεια, με πολλού πειρασμού που μπορεί να συμβούν. Μπορεί να συμβεί και αυτό βέβαια. Όταν χάσει αυτή την ανατένεση, συγγνώμη, πια βάζει το, το, όλο το είναι στη λογική τη αθεία. Πια. Αρχίζει το πράγμα και αποιεροποιείται. Και εκεί που τα ερμήνευε όλα κατά και πνευματικά, τα ερμηνεύει πλέον ανθρώπινα. Γιατί να πει ο γέροντα αυτό, γιατί να κάνει ο γέροντα έτσι γιατί οι άδερφοι δεν είναι καλοί και ενάρετοι όπως νόμιζα ότι είναι. Με στο γάμο αρχίζει να βλέπει τον άλλον άνθρωπο σαν άνθρωπο. Στην αρχή και μετά σαν δαίμονα, όπως λέει και το γεροντικό. Που εκείνος ο Αββάς ρώτησε τον υποτακτικό του πώς με βλέπεις παιδί μου και του λέει σαν Θεό γέροντα. Μετά σε τρεις μήνες το ρώτησε πώς με βλέπεις τώρα, λέει σαν άγγελον του Θεού. Μετά σαν άνθρωπον του Θεού μετά σαν απλό άνθρωπο και μετά σαν δαίμονα. Δηλαδή αποιεροποιείται το γεγονός και αυτό είναι κάτι που πρέπει να έχουμε μπροστά μας συνέχεια και στο μοναχισμό και στο γάμο ότι πρέπει να διαφυλάξουμε την ιερότητα του γεγονότος και του μοναχισμού και του γάμου και της ιεροσύνης. Αυτό όμως είναι τελικά Συγγνώμη, θα το πω έτσι: είναι θέμα ανοριμότητα είναι θέμα πειρασμού, Γιατί πολλέ φορέ τα ρίχνουμε και στον πειρασμό. Εντάξει, και ο πειρασμό τα εκμεταλλεύεται όλα αυτά τα πράγματα, αλλά είναι θέμα ότι. Να πω ανοριμότητα, εντάξει, και αυτό είναι πιθανό, αλλά περισσότερο είναι θέμα προσεξία. Δεν προσέχουμε. Δεν προσέχουμε να ανακαινίζουμε το γεγονός που ζούμε μέσα στη ζωή μα. Δεν, δεν ανακαινούσε την, την κοινότητα του νόσημου, λέει ο Παύλο. Να ανακαινίζεστε με, μέσα από καινούργια ανέμπνευση, καινούργια, καινούργια νοήματα. Να τρεφόμαστε με τη χάρη του Θεού. Και στον μοναχισμό και στον γάμο. Και πώ τώρα αυτή η απροσεξία έρχεται και συνδυάζεται με την πείρα. Λέει ο άλλο είναι 40 χρόνια καλόγυρος ή ο άλλο λέει είμαι 30 χρόνια παντρεμένος και τα έκανα θάλασσα. Ε, δεν είναι τα χρόνια μόνο που μετρούν. Γύρα ούτε το πολυχρόνιο. Ουδέ αριθμό εδώ με μέτρητε. Είναι και η σοφία και η σύνεση και η σοφροσύνη. Που λέει εδώ η διαγωνική αίτηση. Να έχουμε σόφρονα νου. Το οποίο μπορούμε να το χάσουμε παρόλο ότι είμαστε πολλά χρόνια σε αυτόν Βέβαια, τον αγώνα. Βέβαια, μπορούμε να το χάσουμε και να γίνουμε άφρονε. Όπω ο πλούσιο ο άφρον. Που ο Θεό του είπε ότι είσαι άφρον. Είσαι ανόητο. Τι ρόλο η αυτογνωσία πάνω σε αυτό το γεγονός. Η αυτογνωσία βοηθά τον άνθρωπο πάρα πολύ, διότι ο άνθρωπος γνωρίζοντας τον εαυτό του, προσέχει. Καλείται να προσέξει τουλάχιστον. Και εάν δεν προσέξει είναι επεύθυνος ο ίδιος. Εδώ οι αρχαίοι Έλληνες που ήταν ειδωλολάτρες και είχαν το σε αυτόν περί πολλού, ήταν βάση της φιλοσοφίας αλλά και οι πατέρες της Εκκλησίας μας ε, λένε κάτι παρόμοιο. «Η βούλη γνώνε Θεόν, προλαβώ γνώθης Αυτόν». Για αν θες να γνωρίσεις τον Θεό, πρέπει να γνωρίσεις πρώτον τον εαυτό σου. Και έτσι θα οδηγηθείς μέσα από τη, από τη γνώση του εαυτού σου στη γνώση του χτίστου. Ποιος θα μας βοηθήσει όμως να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Η Εκκλησία, ο πνευματικός μας. Ο πνευματικός αγώνας που κάνουμε η ταπείνωση με την οποία πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα διάφορα γεγονότα τα οποία κάνουμε στη ζωή μας. Αυτή η ταπείνωση η οποία μας διδάσκει να είμαστε άνθρωποι σόφρονες, να καταλαβαίνουμε τις δυναμίες μας, να ξέρουμε ότι αυτό είναι η δυναμία δική μας, να είμαστε προσγειωμένοι, να καταλαβαίνουμε τι έχουμε να κάνουμε. Γεροντα, όταν κάποιος αρχίζει και καταλαβαίνει τον εαυτό του. Μάλλον αρχίζει και βλέπει τον εαυτό του. Ας το πούμε ότι γίνεται λίγο πιο όριμος και πνευματικά ενώ Δεν υπάρχει κίνδυνος να αρχίζει να φοβάται. Λέει ο άλλος ότι τώρα αρχίζω και καταλάβα τα λάθη που έκανα και τρέμω τώρα, μην τα ξανακάνω ή φοβάμαι και πέφτει στην κατάθλιψη, δηλαδή πάει ανάποδα το πράγμα αυτό. Είναι τα δύο άκρα, η φοβαμαι και πεφτει την καταθλιψη δηλαδη παει αναποδα το πραγμα αυτο ειναι τα δυο ακρα η σκληροτητα και η κατάθλιψη. Ε... Δεν, δεν πρέπει να πάμε ούτε στο έναν άκρο, ούτε στο άλλον άκρο, αλλά δηλαδή τη μέση είναι εδώ. Δεν το κάνουμε για να καταθλιβούμε και να απογοητευτούμε, αλλά για να προσέχουμε και να αγωνιζόμαστε και να επικαλούμαστε το έλεος του Θεού. Θυμάμαι έναν καθηγητή μου στο Πανεπιστήμιο Ψυχολογίας, που έλεγε ότι «Ξέρω, λέει, γιατί κάνω λάθος». Αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στο γάμο. Ναι. Πνευματικά. Μπορούμε. Μπορούμε νομίζω. Διότι όταν ξέρω τον εαυτό μου γιατί κάνει λάθη, μπορώ να τον βοηθήσω να διορθωθεί. Και αν δεν μπορώ να τον βοηθήσω να διορθωθεί, τουλάχιστον ταπεινώνομαι και παρακαλώ τον Χριστό να με βοηθήσει και να με συγχωρέσει. Και ζητώ και συγγνώμη και από τους άλλους ανθρώπους. Τους εξηγώ ότι δεν θα ήθελα να σε στενοχωρέσω. Αλλά επειδή έχω αυτήν την δυναμία και αυτήν την λειτουργία μέσα μου, που είναι ψυχολογική, πνευματική, πολλών παραγόντων συνέπεια, γι' αυτό σε στενοχωρώ, σε θλίβω και ζητώ συγγνώμη. Αυτό βέβαια θέλει μεγάλη ταπείνωση από τη μία, από την άλλη έχει κίνδυνο. Δηλαδή να έχει και λίγο εγωισμό αυτό, να, τελικά να μην είναι έτσι, να νομίζεις ότι ξέρεις ότι κάνεις λάθος και να αναζητείς συγγνώμη, αλλά ουσιαστικά να είναι άλλα, να είναι μπερδεμένα τα πράγματα. Ναι, δηλαδή. μπορεί και να τη λειτουργήσει με έναν τρόπο όχι πολύ υγιή, αλλά είναι πιο, πιο ακίνδυνο να καταλαβαίνει τα λάθη σου και να τα διορθώνεις με τη με μετάνοια και τη συγγνώμη, παρά να μην τα αποδέχεσαι και να προχωράς με τη σκληρότητα και τον εγωισμό. Τώρα Γέροντα, μέσα στο γάμο δεν είναι και λίγο επικίνδυνο αυτό, βέβαια το, το έχουμε ξανασυνθήσει, θυμάμαι, στο παρελθόν, αλλά να πας, ξέρω εγώ, στη σύζυγό σου, στους σύντροφους και να πας να πεις ότι ξέρεις, να ξέρεις ότι εγώ είμαι έτσι και μπορεί να κάνω μεγάλο λάθος, οπότε συγχωρέσαι με, το λέω από τώρα, <laughs> δεν θα τρομάξει δηλαδή. Ε, δεν νομίζω ότι θα βοηθήσει αυτό το πράγμα, εκ των προτέρων να προκαταλαμβάνεις τον άλλον άνθρωπο γιατί σαν να δικαιολογείσαι. Και σαν εκ τον προτέρων λες εγώ θα σε ταλαιπωρήσω και εσύ να με συγχωράς. Δεν είναι καλό πράγμα αυτό. Ακριβώς, δηλαδή λέει καμιά φορά, ξέρεις είμαι λίγο νευρικός, έχει το νου σου, γιατί καμιά φορά ουσιαστικά δεν προσέχω τα λόγια μου, δεν προσέχω, δεν κάνω, δεν δείχνω. Είναι μα και εκείνος που προσέχει για να το ξέρει πολύ καλύτερα ο ίδιο. Εντάξει, το να πει ότι έχω κάποιες αδυναμίες και παρακαλώ να δείξει επίοικια κτλ. Ναι. Αλλά να μην ζητούμε από του άλλου ανθρώπου να μα ανέχονται συνέχεια και να μα δικαιολογούν. Και εμεί, ανενόχλητοι, να ταλαιπωρούμε τον άλλον άνθρωπο εκεί που βρίσκεται. Τώρα, σε αυτό το, σε αυτό το πράγμα ακριβώ πάνω, δεν κινδυνεύει και ο πνευματικό να παρεξηγηθεί όταν είναι ανάμεσα στου δύο. Σίγουρα ο πνευματικό το είναι πολύ διάκριση να χειριστεί τι δυσκολίε. Διότι δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι λαμβάνει το μέρος του ενός ή του άλλου. Και μάλιστα υπάρχουν φορές που πρέπει ο πνευματικός να παιδαγωγήσει και τον ένα και τον άλλο. Και αυτό μου φταίει και αυτό μου δεν φταίει. Ναι και, και τους δύο. Και να μην φανεί ότι μεροληπτεί. Ε, πρέπει να το χειριστεί με πολλή διάκριση. Πάμε σε αυτό που λέει υπέρ του παρασκευή, να θυμίσει σοφροσύνη. Πέρι ποια σοφροσύνη προσευχόμαστε σε αυτό το σημείο, στην ακολουθία. Σοφροσύνη σε όλα. Από τα πιο απλά και πιο χοντρά μέχρι τα πιο λεπτά και πιο ευγενή και πολύπλοκα. Σοφροσύνη είναι απαραίτητο στοιχείο. Ο σόφρον άνθρωπο, αυτό μπορεί να γνωρίσει τον Θεό. Αυτό που έχει το νου του στη θέση του. Δεν είναι άφρον, είναι σόφρον. Ελέγχει τον νου του, ελέγχει τη, την υπόστασή του, ε, ξέρει να επιλέγει, ξέρει να ταπεινώνεται και προπάντων ο ταπεινός άνθρωπος αυτός είναι σόφρος. Πώς βοηθάει η Εκκλησία της, της σοφροσύνη του ζευγαριού. Η Εκκλησία βοηθάει διότι ακριβώς η Εκκλησία μας βάζει στο, στο επίπεδο της αυτογνωσίας, μας κατεβάζει χαμηλά. Και η Εκκλησία έχει και μια παιδαγωγική πνευματική μέθοδο που λέγεται αυτομεμψία. Μας μαθαίνει να μεθόμαστε τον εαυτό μας. Να επιγράφουμε στον εαυτό μας το, την αδυναμία μας, ακόμα και την αδυναμία του αδερφού μας. Δηλαδή, μπορεί ο αδερφός μας, ο σύζυγός μας, να έχει μια αδυναμία. Εντάξει. Αλλά ο πνευματικός άνθρωπος θεωρεί και δική του αδυναμία αυτό το πράγμα, γιατί δεν μπορεί να βοηθήσει τον, τον του. Όπως και στην πνευματική ζωή, ένας πνευματικός, όταν βλέπει ότι τα πνευματικά του παιδιά δεν προχωρούν, δεν επιγράφει την αδυναμία στα παιδιά του, αλλά λέει, φταίω κι εγώ που δεν μπορώ να σας βοηθήσω, που δεν μπορώ να σας δώσω κάτι περισσότερο. Και αρχίζει να γίνεται μια ωφέλεια πνευματική, διότι όταν ταπεινώνεται ο άνθρωπος, πλησιάζει η Θεία χάρη. Και βοηθά τον άνθρωπο. Κινδυνεύει το ζευγάρι ε, να, να νιώσει πίεση όταν καταλάβει ότι έρχεται η Εκκλησία να το βοηθήσει με αυτή τη σοφροσύνη, και να τα παρατήσει, <κυρίζει> να πει Αφήστε με, δεν θέλω πια. Εάν είναι άνθρωποι που έχουν σοά στα σπρένα, σοφρονές δηλαδή, νομίζω ότι δεν θα, δεχ, δεν θα το δεχθούν σαν πίεση αλλά μάλλον σαν ανακούφιση. Διότι βιώνουν οι ίδιοι ότι με τις δικές τους δυνάμεις δυσκολεύονται, δεν μπορούν να βγουν πέρα. Έρχεται ο πνευματικός, ο οποίος λειτουργεί σαν πυροσβέστης, λειτουργεί σαν ε, που μας δείχνει τον δρόμο, σαν φως μες στο σκότος και αυτό είναι ανακούφιση για τους ανθρώπους που παλεύουν μέσα στην καθημερινότητα. Άρα ξαναλέμε, έτσι το νιώθω τώρα σας το ρωτάω, ότι η Εκκλησία ουσιαστικά για άλλη μια φορά αυτό που σε βοηθάει μέσω τη οφοροσύνη και μέσω όλων αυτών των πραγμάτων ουσιαστικά είναι η ταπεινότητα. Δεν είναι... Όλα οικοδομούνται στην ταπείνωση και όλα καταστρέφονται από τον εγωισμό. Ο εγωιστή θα τα καταστρέψει όλα. Ο ταπεινό θα τα οικοδομήσει όλα καλά. Τελικά είναι αυτό το πρώτο έργο τη Εκκλησία ω προ το ποιμνιό τη προ εμά του ανθρώπου, δηλαδή να μα κάνει πιο ταπεινού. Ταπεινούς με την έννοια ότι μας κάνει πιο σόφρονες. Η ταπείνωση δεν είναι να μας εξευτελίσει η Εκκλησία, να μας βυθίσει σε μια απόγνωση λαθών και ενοχών. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι να γίνουμε σόφρονες, ούτε να είμαστε παράλογοι σε αυτά τα οποία πιστεύουμε, αλλά ούτε και να είμαστε υπερβολικοί στις ενοχές μας και στα λάθη μας μη δι φρονή παρόδι φρονή, αλλά φρονή ή λέγει ο Παύλο. Ούτε ναι. να σκέφτεσαι παραπάνω από όσα πρέπει, ούτε λιγότερα από όσα πρέπει, αλλά τόσα όσα χρειάζεται για να Τώρα νομίζω αυτή η επόμενη ερώτηση είναι πολύ κοντά σε αυτό που είπατε, αλλά έχω στο μυαλό μου αυτό το περί το συζητήσαμε και στον Αραβόνα. Πώ έρχεται τώρα η, βοήθεια τη Εκκλησία στο ζευγάρι μέσα από το γάμο, έτσι ώστε να, να έχει το ζευγάρι, την αίσθηση της ιερότητας. Θέλω να μείνω στη λέξη ιερότητα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι αυτή η σχέση συνάπτεται ενώπιον του Θεού και στην Εκκλησία και μας δίνει την αίσθηση ότι ο άλλος άνθρωπος που είναι ο σύντροφός μου, ο σύζυγός μου, δεν είναι απλώς ένα, ένα, μια ύπαρξη που ικανοποιεί τη φιλοδονία μου. Αλλά ένας άνθρωπος και κελεσμένος Θεός που έχει λάβει την, την κλίση του Θεού να γίνει Θεός, κατά χάρη. Και συμπορευόμαστε με τον άνθρωπο αυτό για να μπούμε στην Βασιλεία του Θεού. Ναι, αλλά αυτό πώς πρακτικά, πώς ε κάνει η Εκκλησία να το καταλάβεις. Μέσα από την ασχετική ζωή της Εκκλησίας. Μαζί νηστεύομαι, μαζί προσευχόμαστε, μαζί εξομολογούμαστε, μαζί κοινωνούμε μαζί μελετούμε τα, τα, έργα των Αγίων Πατέρων και το Ευαγγέλιο, μαζί ε, ανταλλάζουμε τις εμπειρίες μας και τις γνώσεις μας. Είμαι με έναν άλλον άνθρωπο στη ζωή μου δίπλα μου. Δεν είμαι μόνος μου. Έχω και έναν άλλον μαζί μου. Τώρα βέβαια, πάλι μας το έχει ξαναπεί, αλλά επειδή είναι λεπτό αυτό το σημείο, αν ο ένας εκλαμβάνει πιο εύκολα τα πνευματικά πράγματα και ο άλλος λίγο δυσκολότερα, α το πούμε έτσι. Πώς εδώ έρχεται και υπάρχει μια ισορροπία σε αυτή την ιερότητα. Μπορεί άλλως να θεωρείται αυτό, μια συγκεκριμένη κίνηση έχει μια ιερότητα μέσα στο γάμο και άλλο να λέει, άλλα ρε παιδί μου, δεν είναι και εντάξει. Εάν υπάρχει αγάπη, η αγάπη ούτε ζητάει αυτής. Η αγάπη ζητά του το, το, το αδερφού μας συμφέρον και αυτό που χαροποιεί τον αδερφό μας, όμως χαροποιεί και εμάς. Και εάν δοξάζεται ο αδερφός μας, ο σύντροφός μας, ο σύζυγός μας, δοξαζόμαστε και εμείς μαζί του. Δεν είμαστε δύο ξεχωριστά πράγματα, είμαστε ένα. Μπορείτε να μας πείτε αυτή την αγάπη για την οποία τώρα μας μιλήσατε σε σχέση με την εμπιστοσύνη του ενός με τον άλλον. Σε αυτά τα πράγματα, στα περιερώτητα μιλάμε ναι. πάντοτε. Ε, η εμπιστοσύνη πηγάζει από την πίστη στον άλλον άνθρωπο ότι ο άλλος άνθρωπος είναι εικόνα Θεού, τον φωτίζει ο Θεός και αυτό να έχει τις δικές του εμπνεύσει και τις δικές του εμπειρίες στην πνευματική ζωή. Και όταν είμαι ταπεινός εγώ, τότε αποδέχομαι τον άλλον άνθρωπο όποιος καν είναι. Δεν τον, δεν τον περιφρονώ. Και μάλιστα όσο πιο ελάχιστος είναι, όσο πιο αδύνατος και μικρότερος είναι, τόσο πιο πολύ τον προσέχω και τον αγαπώ. Άρα η εμπιστοσύνη δεν θα χάνεται, μειώνεται ανάλογα με τον βαθμό της πίστεως. Ανάλογα με τον εγωισμό μας. Ο εγωισμός χτυπά την εμπιστοσύνη. Διότι δεν του δίνει στο άλλο κάποια ασφάλεια ότι και αυτός, αυτό που λέει είναι σημαντικό για αυτόν. Και έχει τα δικά του επιχειρήματα και τις δικές του γνώμες αλλά τον υποτιμούμε. Αυτά που λέει δεν είναι καλά, δεν, δεν ξέρει τι λέει. Και όταν υποτιμά τον αδερφό σου, δεν μπορεί να χτίσει εμπιστοσύνη σε αυτόν. Φρέγεται, δεν ξέρω αυτό αν είναι απλοϊκό, αλλά στην προσευχή μα μπορεί το ένα μέλο από τα δύο να προσευχηθεί ακριβώ γι' αυτό. Δηλαδή να πει φώτισέ τον ή φώτισέ ή είναι αυτό εγωιστικό. Οι Άγιοι δεν έλεγαν φώτισέ την, έλεγαν Χριστέ μου, ελέησε τον αδερφό μου και δι' των ευχών του ελέησε και εμένα. Έβαζαν τον εαυτό του κάτω από του αδερφού του. Τώρα έχετε πει ότι η Εκκλησία δεν έχει κόμπλεξ να μιλάει για όλα τα πράγματα, π.χ. για τη σεξουαλικότητα. Πότε η σεξουαλικότητα μέσα στο γάμο γίνεται και αυτή μία από τι αιτίε τη αφροσύνη. Όταν αυτονομηθεί από την αγάπη και από τη σχέση μα με τον Θεό και γίνει είδωλο πλέον αυτή η σεξουαλικότητα, όπως και το φαγητό, όπως και τα χρήματα, όπως και η δόξα, όπως και οι γνώσεις, όπως κάθε πράγμα. Όταν γίνει είδωρο σε εμά και αποκοπεί από την πορεία μας προς τον ουράνιο Πατέρα Θεό, τότε γίνεται αμαρτία, γίνεται λάθος. Και πάλι έχετε πει ότι, και θέλω να μας το εξηγήσετε αυτό, ότι οι σαρκικές σχέσεις εκτός γάμου είναι απρόσωπες. Και ρωτάω γιατί, δηλαδή ο άντρας άδρα, ο βρίσκεται σε μια γυναίκα, γιατί όμως είναι απρόσωπες. Οι περισσότεροι δεν πιστεύουν ότι αυτό είναι απρόσωπο. Εμείς εντάσσουμε τον γάμο μέσα στην πορεία μας προς τον Χριστό και μέσα στην αγάπη μας με τον Χριστό. Και ο Χριστός ευλογεί κάθε πράξη της ζωής μας. Από τα πιο απλά που θα κάνουμε, που θα πάμε να κοιμηθούμε, που θα ξαπλώσουμε, που θα φάμε το φαγητό μας, που θα πιούμε ένα ποτήρι νερό, τα πάντα εις δόξαν Θεού. Άρα και ο γάμος μας που είναι πολύ σοβαρό στοιχείο της ζωής μας και αυτός γίνεται εις δόξαν Θεού, δηλαδή για τη σωτηρία μας. Εάν χαθεί αυτό το νόημα, τότε όλα λαμβάνουν μια κοσμικότητα πλέον και γίνονται μέσα στα πλαίσια του κοσμικού φρονήματος. Δεν έχουν ένα αιώνιο νόημα και ο άνθρωπος δεν έχει αιώνιο νόημα. Περιορίζεται, γίνεται όπως ένας αετός που βάζει στην κλουβί. Δεν είναι καναρίνη για να μπει στο κλουβί. Ναι, αλλά αυτέ όπως οι απρόσωπε σχέσει, οι σχέσεις σχέσει που γίνονται απρόσωπε, μπορεί να γίνουν απρόσωπε, είπαμε εκτό γάμου. Μπορούν να γίνουν και μέσα στο γάμο, απρόσωπε. Όλα μπορούν να γίνουν και μέσα στο γάμο. Εάν δεν προσέξουν οι άνθρωποι και βγάλουν τον Χριστό από τη ζωή του και καταλάβουν ότι ο σκοπό τη υπάρξεώ μα και του γάμου μα είναι ο αιώνιο γάμο με τον Ιφείο Χριστό. Τότε χάνονται όλα πλέον από μπροστά μα. Πώ γίνεται βαριά η καρδιά του ζευγαριού με συνέπεια να γινόμαστε άφρονε. Λέμε, βαρύναμε πια. Και αρχίζουν οι, 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 οι κουταμάρε. <laughs> δηλαδή, πώ θα φτάσει να γίνει βαριά η καρδιά του ζευγαριού. Δεν έχω εμπειρία τη συζυγία, αλλά νομίζω ότι αυτό που λέει ο Χριστό. Προσέγγεται η μηποτεβαρινστό στην η μόνη καρδία και λέει τρία πράγματα, κρεπάλη και μέθη και μερίμνες τις Νομίζω αυτό είναι, τα λέει όλα. Ο λόγος του Χριστού μας είναι τέλειος. Η κρεπάλι μέσα στο η, το παραζάλισμα, μέσα στη φιλιδονία, μέσα στη φιλαργυρία, μέσα στη φιλοδοξία και η μέθη των ψεύτικων πραγμάτων και οι μέρημνες. Αυτό είναι πολύ κακό στοιχείο πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Βλάφτει όλους μας και μοναχούς και γάμους και λαϊκούς και κληρικούς. Οι μέρημνες όταν μας πνίξουν και μας αποδυναμώσουν γίνεται μια λεωφόρος από την οποία μπαίνουν όλα τα κάθε αυτά πνεύματα μέσα μας. Διότι κουράζεται ο άνθρωπος και η κόπωσης είναι ένα κακός, ένας κακός σύμβολος και στην πνευματική ζωή και στην έγαμη ζωή. Και στου μοναχού συμβαίνει αυτό. Και μάλιστα λέει ο Άγιο Ανή τη ότι ο Διάβολο, πολύ πυροσών, μα κουρδίζει στην αρχή να κάνουμε πολλά πράγματα και να κουραστούμε. Και όταν κουραστούμε, μα καταβροχτίζει εκεί που, που είμαστε. Και στον γάμο, μέσα τρέχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Αλλά ξεχνιόμαστε και κουραζόμαστε και αρχίζουμε να λειτουργούμε νευρικά και απότομα και παρορμητικά και πληγώνω με τη σχέση και πληγώνω με τον άλλον άνθρωπο και γίνεται ο θάνατος της συζυγίας. Πού οφείλεται όμως αυτή η, η μέρημνα, η πολύ μέρημνα, ας το πούμε έτσι. Το ξεχνάμε ή είναι μια κατηφόρα που μας παίρνει μπάλα και… Ε, δυστυχώς είναι και οι συνθήκες της εποχής μας τέτοιες. Αλλά αυτό δεν πρέπει να μας λειτουργεί σαν δικαιολογία αλλά σε ένα στοιχείο πρώτο φοβόμαστε. Θυμάμαι οι γεροντάδες μας ε, πρόσεχαν πάρα πολύ αυτήν τη μέρημνα και έλεγαν γιατί να έχω μέρημνα για αυτό το πράγμα ή μη μεριμνάτε για αυτά τα πράγματα. Ε, μάλιστα ο γέροντας και ο Σύφου Άγιος σε ένα από τους μαθητάς του όταν ήταν να κοιμηθεί και πήγαν και έβαλαν τελευταία μετάνοια στον γέροντα τους και τους είπε μια κουβέντα του καθενός σε ένα από αυτούς είπε κόψε τη μέρημνα, πρόσχε τη μέρημνα. Και μας έλεγε ο γέροντας αυτός ότι το είδε μετά στη ζωή του ότι η μέρημνα ήταν κάτι που τον παραμόνευε να του κλέψει όλον τον καρπό το νομιματικό. Ξέρετε, εδώ τώρα πιστεύω ότι για μας τους λαϊκούς είναι πολύ δύσκολο, σκέφτομαι τον αυτό μου τώρα, να το προλάβουμε αυτό και να πάμε να το εξομολογηθούμε. Δεν το προλαβαίνουμε, δηλαδή δεν έχουμε αίσθηση ότι ξέρει τι, τώρα κάτι δεν πάει καλά, κάτσε να, πάμε να το πούμε, πα και με μα βοηθήσει. Είναι. Ο Χριστό μα είπε, ο Πανάγαθο Θεό μα, μη με ρημνάτε τη ψυχή μου, τι φάγετε και τι πείτε. Σίγουρα όλοι με ρημνούμε τι θα φάμε και τι θα πιούμε. Αλλά η καρδιά μα, η ψυχή μα, να είναι προσκολλημένη στα κύρια πράγματα, στα μένοντα στα ουσιώδη. Θα δούμε και για τα άλλα, αλλά να μην μας κατατρώει την ουσία της ψυχής μας, αυτή η Μέριμνα. Και είναι καλό ο άνθρωπος όταν ε, έχει έτσι κάποια στιγμή, μάλλον να δημιουργεί κάποια στιγμή έτσι ανάπαυσης πνευματικής και να κάνει μια ανασκόπηση. Μας λέτε η πνευματική συχνά και θέλω να τελειώσουμε με αυτό, ότι μη σκέφτεστε πολύ Αγαπήστε περισσότερο τον Θεό, μπείτε βαθιά στην προσευχή, Μπορείτε μας το, μέσα στο, για μέσα στο γάμο μιλάμε ναι. τώρα. Μπορείτε λίγο να μας μιλήσετε για αυτό, σας παρακαλώ. Σίγουρα, ε, αν αγαπήσουμε τον Θεό με όλη μας την καρδιά και προσευχόμαστε για αυτό, τότε και ο Θεός φωτίζει τον νου του ανθρώπου και καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Άμα πάει να παρεκκλίνει λίγο, το καταλαβαίνει. Εάν ο άνθρωπο ξεχαστεί από την προσευχή και τη μέρημνα του Θεού, τότε θα βυθιστεί μέσα στι μέρημνε τη άλλη, τι πιο πολλέ φορέ με έναν καλό λογισμό. Θυμάμαι μια φορά μα έλεγε ο Άγιο Εφρέμ στα Κατουνάκια, πήγε τον επισκέφτηκε ένα κληρικό, ανώτερο κληρικό. Και τον είδε ο Άγιο Εφρέμ με το οπτικό τη ψυχή του, όπω το έλεγε το ίδιο πολύ κουρασμένο, πολύ βεβαρημένο, πολύ ταλαιπωρημένο, και του λέει «πάτερ μου, είσαι κατακουρασμένος, πρέπει να ξεκουραστείς». Ο, 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 ο κληρικός του έλεγε «γέροντα, δεν μπορώ να προσευχηθώ, δεν μπορώ να κάνω κάτι, νομίζω τα χάσα όλα». Το γέροντας είδε ότι όλα αυτά τα έπεθαν από την υπερβολική κόπωση. Αυτή η κόπωση είναι ψυχολογική ή είναι και πρακτική, σωματική, Είναι όλα μαζί και ψυχολογική και πνευματική, πάνω απ' όλα και σωματική. Μπορώ να πω ότι η σωματική κόπωση δεν είναι τόσο επικίνδυνη όσο η ψυχολογική και περισσότερο η πνευματική. Και έλεγαν και οι παλιοί, η κούρα συμβαίνει με το, με το φτιάρι και βγαίνει με το βελόνη. Δηλαδή, εύκολα κουράζεται ο άνθρωπος, αλλά δύσκολα ξεκουράζεται. Και δεν είναι μόνο να ξεκουραστείς, να ξαπλώσω, να κοιμηθώ, να φάω ένα καλό φαγητό, να δυναμώσω. Αυτά δεν ξεκουράζουν η ψυχή μας. Η, η σωματική κούραση φεύγει με αυτά, αλλά η, η ψυχική και η πνευματική θέλει πολλή προσοχή και ιδιαίτερη μέρημνα για να φύγει. Σε αυτό τώρα πάνω σας έχω ακούσει που έχετε πει ότι πώ χτυπάει ο διάβαλο ένα πολύ καλό άνθρωπο μέσα στο γάμο. Το ρωτάω σε σχέση με αυτό που λέμε, κοίτα να έχετε το νου σα, να είστε σόφρονε. Ναι. Να πω ακόμα κάτι ω συνέχεια το προηγούμενο που έρχεται στο νου μου τώρα. Ήμουν διάκονο και ήμουν στη λιτανεία τη Παναγία Φοβερά Προστασία στο Άγιον Όρο. Νεαρό διάκονο εγώ. Δίπλα μου ήταν ο Άγιος Παΐσιος. Και εγώ θυμίαζα την εικόνα και ο Άγιος Πέτρος κρατούσε την εικόνα μαζί με άλλο άντρες, πώ είναι τάξη εκεί. Και κάναμε λιτανία, μεγάλη λιτανία, πολλές ώρες. Κάποια στιγμή που ήταν ανήφορο, ο γέροντας σαν κομμαχούς, γιατί δεν είχε και πνεύμονες αυτός και ήταν ταλαιπωρημένος και έτσι φαινόταν να δυσκολευόταν. Οπότε εγώ που, πρόσεχα κάθε λεπτομέρεια της, της παρουσίας του, του λέω «Γέροντα, κουράστηκες» και γύρισε με ένα ύφο έτσι μισολυπημένο και μου λέει Διάκο, η Παναγία δεν κουράζει, η Παναγία μας ξεκουράζει. Μπορεί να ξεκουραζόταν, να κουραζόταν σωματικά γιατί ήταν ανηφόρα και καλοκαίρι και σίγουρα δεν υπρογήθηκε η, η νηστεία της Μεγάλης Σαρακοστής και ο Γέροντας ήταν πολύ αυστηρός σε αυτά. Αλλά τον ξεκούραζε η χάρη της Παναγίας. Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος κουράζεται πολύ περισσότερο ψυχικά και πνευματικά και ο λιγότερο σωματικά. Ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα. Να είστε καλά.